Πάμε να τα συζητήσουμε αυτά με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη, ο οποίος είναι αντιπτέραρχος εναποστρατεία και αμυντικός αναλυτής. Τον καλωσορίζω στον Αυτεμπορική TV. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιατρίδη, πώς ακούτε τις τελευταίες εξελίξεις για το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, αναμένουμε την απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ? Η κατάσταση πραγματικά είναι ρευστή. Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πεδίο, αν θέλετε, δεν έχουμε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο προς στιγμή. Έχουμε μόνο απειλές και προαγγελίες για μεγάλα χτυπήματα και μένει να δούμε κατά πόσον αυτά τα οποία λέγονται θα εφαρμοστούν και στην πράξη, δηλαδή επί το πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι το Ιράν θα απαντήσει προκειμένου να διασώσει το κύρος του, να διασώσει την αδειά του, το γόητρό του για κάτι που έγινε στο έδαφος του, που παραβιάζει σαφώς αρχές φιλοξενίας και προστασίας των υψηλών προσώπων. Και είναι σίγουρο ότι θα απαντήσει. Υπάρχει όμως και ένα δίλημα, θα λέγαμε, στο Ιράν. Υπάρχει και μια διχογνωμία στο ιστορικό του. Από τη μια, ο νέος πρόεδρος δεν θέλει μια μεγάλη επίθεση η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια γενικότερη ανάπληξη. Δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή το Ιράν. Και βεβαίως από την άλλη υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης οι οποίοι πιέζουν προκειμένου να υπάρξει μια σκληρότερη επίθεση από αυτήν που υπήρξε στις 13 Απριλίου. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Κυρία Τρίδη, τις τελευταίες ημέρες θυμάμαι ότι υπήρξε μια εξέλιξη. Ξεκινήσαμε από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, είχε πει ότι μέσα σε 48 ώρες θα έχουμε την απάντηση του Ιράν. Τελικά αυτή η απάντηση δεν ήρθε ποτέ. Αυξήθηκαν τα σενάρια τα οποία λέγαν ότι το Ιράν τελικά θα απαντήσει με μια περισσότερο τυπική, συμβολική απάντηση, ούτως ώστε να δημιουργήσει μια ισορροπία στο διεθνές κύρος, το οποίο είχε δεχτεί τα πλήγματα λόγω της δολοφονίας του Ισμαήλ Χανίγια σε ιρανικό έδαφος μέσα στην Τεχεράνη από το Ισραήλ. Τελικά το πιο πρόσφατο στοιχείο είναι ότι επιστρέφει το σενάριο μιας επίθεσης ευρείας κλίμακας. Τι έχει αλλάξει και τελικά επιστρέφουμε σε αυτό το σενάριο και πώς αιτιολογείται κατά τη γνώμη σας η καθυστερημένη απάντηση από την πλευρά του Ιράν? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτή η καθυστέρηση, όπως είπα, οφείλεται διότι αυτή τη στιγμή το Ιράν εξετάζει όλες τις παραμέτρους, τα σχέδια, τον τρόπο που θα χτυπήσει, το μέγεθος που θα είναι το χτύπημα. Και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διχογνωμία, όπως προανέφερα, μέσα στο Ιράν από τον πρόεδρο και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι το Ιράν δεν θέλει ένα πόλεμο απευθείας με το Ισραήλ σε αυτή τη φάση όπου το πυρηνικό του πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλει λοιπόν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και έτσι το χτύπημα θεωρώ ότι θα είναι τόσο όσο. Δεν θα είναι μεγάλη επίθεση η οποία θα εξελιχθεί και υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε μια ευρεία ανάπτυξη. Από την άλλη το Ισραήλ γνωρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στην επίθεση πυρηνικών όπλων και γι' αυτό πιέζει με τον τρόπο του και συμπεριφέρεται ανάλογα, ώστε να αναγκάσει το Ιράν να προβεί σε μια μεγάλη επίθεση που θα του υποχρεώσει το Ισραήλ σε αντίπεινα και σε αντεπίθεση. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα το Ιράν να χτυπήσει το Ισραήλ, να χτυπήσει το Ιράν είτε με πυράβλους είτε με αεροσκάφη που έχει, τόσο τα πυραυλικά του στήματα όσο και το πρόγραμμα το πυρηνικό. Αυτό που δεν θέλει επουδενή επίσης ο μεγάλος παίκτης μια τέτοια σύγκρουση είναι η Αμερική, η οποία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πιέσει και τις δύο πλευρές και ό,τι μεταφέρει ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην περιοχή τόσο της Μεσογείου όσο και στον Περσικό είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να αποτρέψει το Ιράν για να προβεί σε μια μεγάλη επίθεση. Μένει να δούμε ποια θα είναι η επίθεση αυτή από πλευράς του Ιράν. Οι στρατιωτικές ισορροπίες, οι ισορροπίες μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο αντιπάλων, πώς διαμορφώνονται? Και ας ξεκινήσουμε από το Ισραήλ. Είναι απόρθητο το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η προσπάθεια που θα γίνει για να χτυπήσει κάποιους στόχους μέσα στο Ισραήλ
είναι να προκαλέσει με τις μαζικές εξαπολύσεις πυράβλων, κρούς και βαλιστικών, μη επανδρομένων αεροσκαφών, σε συνδυασμό με την Χεσμπολά, με τους φρούς της Επανάστασης ή ακόμη και με τους Χούθη, κορεσμό στην αεράμινα, διότι δεν υπάρχει η τέλεια αεράμινα. Αν σε περίπτωση γίνει μαζική εξαπόλυση χιλιάδων πυράβλων μη επανδρομένων αεροσκαφών, σαφώς κάποιοι θα περάσουν, κάποιοι πύραυλοι, και θα χτυπήσουν στόχος. Άρα λοιπόν ο στόχος του Ιράν είναι να προκαλέσει κορεσμό και κάποιοι πύραυλοι να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους, είτε στρατιωτικούς είτε ακόμη και εγκαταστάσεις στρατιωτικές και αν θέλετε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη της Χάιφα. Από την άλλη, οι δυνάμεις του Ιράν ποιες είναι αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το μέγεθος των στρατιωτικών δυνάμεων? Το Ιράν, όπως προανέφερα, έχει δυνατότητες πυραυλικές, δεν έχει αεροπορία όπως έχει το Ισραήλ. Έχει όμως χιλιάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα λεγόμενα σακέτ. Έχει πάνω από 3.500 πυράβλους, κρούς και βαλιστικούς. Και βεβαίως, εάν τα συνδυάσουμε αυτά με τους χιλιάδες πυράβλους που έχει η Χεσμπολά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύναμη η οποία είναι υπολογίσιμη. Η γεωγραφική απόσταση του Ιράν με το Ισραήλ παίζει κάποιο στρατηγικό, κάποιο ρόλο στρατηγικής σημασίας στις επιλογές επιθέσεων που έχει το Ιράν? Το Ιράν έχει δυνατότητες με πυράβλους οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν και τα 2.000 χιλιόμετρα, άρα λοιπόν μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ από την άλλη έχει και αυτό τις δυνατότητες τις βαλιστικές, έχει όμως και αεροσκάφη όπως είναι τα F-35, τα οποία έχουν και τα F-15, τα οποία έχουν δυνατότητες με υπερσύγχρονους πυράβλους και βλήματα να χτυπήσουν εγκαταστάσεις μέσα στο Ιράν. Όχι βέβαια από το έδαφος τους, αλλά τουλάχιστον από άλλα εδάφη, όπως έγινε στην προηγούμενη αντιμετώπιση της επίθεσης από εδάφη της Ιορδανίας. Τώρα ταυτόχρονα αναμένεται και η απάντηση της Χεσμπολάχ. Από εκεί, δηλαδή από την πλευρά της Χεσμπολάχ, οι στρατιωτικές δυνάμεις ποιες είναι, δεδομένου μάλιστα ότι το Λίβανο βρίσκεται και σε γεωγραφική γειτνίαση με το Ισραήλ? Η Χεσμπολάχ είναι μια οργανωμένη ομάδα στρατιωτική, έχει δυνατότητες, έχει εξοπλιστεί από το Ιράν με χιλιάδες πυράβλους και ρουκέτες και έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξαπολύει καθημερινά 2 με 2.500 πυράβλους επί 3 εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα, εάν όλα αυτά συνδυαστούν είτε ταυτόχρονα είτε σε διαδοχικές επιθέσεις με το Ιράν, καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ θα έχει πρόβλημα. Βεβαίως το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο του, θα έχει και την Αμερική, η οποία έχει ως γνωστόν τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα, όπως είναι αυτή τη στιγμή το ΕΔΙΣ, το οποίο δημιουργεί μια αντιπυραυλική ομπρέλα και μπορεί να αντιμετωπίσει τις οποιασδήποτε εξαπολύσεις βλημάτων ή πυράβλου, κρούς και βαλιστικών. Πιστεύετε, κύριε Γιατρίδη, ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε μια ταυτόχρονη επίθεση των αντιπάλων του Ισραήλ ή να δούμε σε διαφορετικούς χρονισμούς να επιτίθεται ο καθένας? Είτε θα είναι ταυτόχρονη, είτε θα είναι διαδοχικές οι επιθέσεις. Θεωρώ αυτό εξετάζει το Ιράν. Από την άλλη όμως έχουμε και την, αν θέλετε, διαφοροποίηση της Χεσμπολάχ, η οποία μπορεί να δράσει και μόνη της. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια, είναι, αν θέλετε, αναλύσεις σύμφωνα με πληροφορίες. Το αποτέλεσμα θα το δούμε όταν θα εξαπολυθεί η επίθεση, η αναμενόμενη επίθεση από πλευράς του Ιράν. Άλλη μία ερώτηση, κυρία Τρίδη, για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Μιλήσαμε ήδη για τους Χούθη, μιλήσαμε για την Χεσμπολάχ, μιλήσαμε και για το Ιράν. Τώρα, οι στρατιωτικές, στρατηγικές μάλλον και διπλωματικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή πώς διαμορφώνονται σε σχέση με τους άλλους παίκτες στη σκακέρα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το Ιράν? Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη Ρωσία και στην Κίνα. Κοιτάξτε, ήδη βλέπουμε η Ρωσία να εμπλέκεται. Ήδη είχαμε επίσκεψη του πρώην Υπουργού Άμεσου Υγού στο Ιράν. Συνέστησε να μην γίνει μεγάλη επίθεση. Ζήτησε ακόμη και αεροπλάνα το Ιράν. Όπως και η Κίνα, η οποία τάχθηκε με το Ιράν. Η Κίνα δεν θέλει μια ευρύτερη ανάπλευση για λόγους συμφέροντος. Ήδη έχει εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν στην ενέργεια, όπως επίσης και με τη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν θέλει μια ανάπλευση ευρύτερη, η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό πιέζει σε αυτοσυγκράτηση το Ιράν και όλους τους εμπλεκόμενους. Από την άλλη, έχουμε τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας που
έκανε μία δήλωση που δεν ήταν, θα έλεγα, τόσο ένθερμη υπέρ του Ιράν, αλλά και τη δήλωση του Πακιστάν, που είπε ότι δεν πρέπει το Ιράν να εξακολουθήσει μία μεγάλη επίθεση που θα υπάρξει κίνδυνος να υπάρξει μία ευρύτερη ανάπτυξη. Υπάρχουν εκατέρωθοι πιέσεις και προς το Ιράν και προς το Ισραήλ. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μία επίθεση, όπως προανέφερα από πλευράς Ιράν, τόσο ώστε να μην δημιουργήσει περαιτέρω ευρύτερη ανάπτυξη.